Καλημέρα σας. Αφού έχει εμένα, το πάμε μαζί, χωροδιακά. Μαζί. Η Άννα Μορφούλη, λοιπόν. Και ο Κώστας Μπετινάκης. Σας μεταφέρουν στον τρελότερο κόσμο. Και για να αποδείξουμε τον τίτλο της εκπομπής και για να αποδείξουμε ότι ο κόσμος είναι τρελός και εμείς βέβαια θεότρελοι που ζούμε σε αυτόν εδώ, θα πάμε στην Αλάσκα και θα δούμε ένα φιλμάκι για τον δήμαρχο ενός μικρού χωριού της Αλάσκα που έχει ψηφιστεί ομόφωνα και από τις 876 κατοίκους. Λοιπόν, ποια είναι η είδηση? Η είδηση είναι αυτή που θα δούμε στο φιλμάκι. Ποιος είναι ο δήμαρχος? Ο δήμαρχος είναι, ονομάζεται Stubbs. Είναι μια γάτα. Ακούσατε καλά, είναι μια γάτα. Αυτός είναι ο Stubbs. Είναι μια γάτα η οποία έχει κατορθώσει να γλιτώσει από σφαίρα ενός άστοχου κυνηγού. Μάλλον την πέτυχε, αλλά την έσωσε ο γιατρός. Έχει πέσει στο τηγάνι ενός εστιατορίου. Έχει πηδήξει από φορτηγό που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα και το έχει δαγκώσει και σκύλος. Τώρα το ερώτημα είναι για τον δήμαρχο Stubb, πόσες ζωές του έχουν απομείνει. Ακριβώς. Εδώ είναι διάφοροι κάτοικοι που διηγούνται ιστορίες με τον δήμαρχο. Είναι ηλικιωμένος βέβαια και αγαπητός πάρα πολύ. Στο μπαρ του χωριού του έχουν πάντα ένα ποτήρι με νερό όμως. Είναι πάντα στη θέση του και εκείνος ανεβαίνει και το πίνει. Είναι μια ιστορία από αυτά τα παράξενα που συμβαίνουν στον κόσμο και που μας αρέσει να τα μεταφέρουμε για να δείξουμε πόσο τρελός είναι αυτός ο κόσμος. Και να πάμε στα δικά μας τώρα και θα έλεγα ότι τώρα εν ώψη των δημοτικών εκλογών που έρχονται σε λίγους μήνες, γιατί να μην ψηφίζουμε κι εμείς για δήμαρχο μια γάτα? Όχι από αυτές τις γάτες που ενδεχομένως έχουν βάλει το χέρι και έχουν γλύψει πολύ μέλι. Δεν θέλουμε τέτοιες γάτες, θέλουμε γάτες για δήμαρχους. Έτσι δεν είναι? Και μετά από αυτό το διάλειμμα για την ελληνική πολιτική σκηνή, θα πάμε τώρα στα σοβαρά. Και θα πάμε στα πάρα πολύ σοβαρά, γιατί για μένα αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει μεταφερθεί σε όλες τις κοινωνίες χάρη στο Hollywood. Το Hollywood μας έχει μεταφέρει στην κοινωνία των Αμερικανών και ιδίως στη βία την Αμερικάνικη. Η Αμερικάνικη βία πηγάζει από αυτό το δικαίωμα που διαφήμισε εκείνος ο παλιός ηθοποιός, για όσους το θυμούνται, ο Τσάρλτον Ίστον, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της Ένωσης Τυφεκιοφόρων και έλεγε «Το δικαίωμά μου να έχω όπλα». Το δικαίωμα να έχεις όπλα έχει δημιουργήσει μια κατάσταση να έχει δημιουργήσει αυτούς τους λεγόμενους trigger happy. Trigger happy είναι αυτοί που είναι ευτυχισμένοι να τραβάνε τη σκανδάλη και μέσα σε αυτούς υπάρχουν και αστυνομικοί. Για πες μας, Άννα, τα καινούργια κατορθώματα των Αμερικανών αστυνομικών. Ακριβώς. Λοιπόν, στην Καλιφόρνια ένας ανήλικος έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών, ένα αγόρι 13 ετών, το οποίο έφερε αντίγραφο πυροβόλου όπλου. Αξιωματικοί στην πόλη της Σάντα Ρόζα είπαν ότι άνοιξαν πυρά κατά του αγοριού όταν αρνήθηκε να υπακούσει στις εντολές για να ρίξει το όπλο του κάτω, το οποίο στην αρχή αστυνομικοί πίστευαν ότι είναι πραγματικό. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη και διεξάγεται έρευνα.
Να σημειώσουμε ότι ο μικρός, ο 13χρονος που σκοτώθηκε από τους αστυνομικούς, ονομαζόταν Άντι Λόπες, σύμφωνα με τον πατέρα του, Ροντρίγκο. Το αντίγραφο του όπλου άνοικε σε έναν φίλο της οικογένειας, ενώ το γραφείο του Σερίφη ανακοίνωσε ότι ένα πλαστικό όπλο βρέθηκε επίσης στην ζώνη του αγοριού. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι άκουσε 7 πυροβολισμούς. Αρχικά άκουσα μία σιρήνα και μέσα σε δευτερόλεπτα άκουσα 7 πυροβολισμούς. Ο υπαστυνόμος Ντένις Ολύρη ανέφερε ότι οι βοηθοί τέθηκαν σε διοικητική έρευνα για όσο χρόνο διεξάγεται η συγκεκριμένη έρευνα. Τώρα έχουμε όμως αυτά τα απανωτά επεισόδια της βίας, ιδίως της αστυνομικής βίας, έχουν προκαλέσει αγανάκτηση ακόμα και στους Αμερικανούς πολίτες, οι οποίοι έκαναν μια πολύ μεγάλη διαδήλωση, τη μεγαλύτερη ίσως που έχει γίνει για αυτό το ζήτημα, και ήταν στην Καλιφόρνια, νομίζω. Σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ διαμαρτυρήθηκαν κατά της βίας από την αστυνομία. Οι οργανωτές των διαδηλώσεων ανέφεραν ότι είχαν κατακλείσει κεντρικά σημεία δεκάδων πόλεων, στο Λος Άντζελες, στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, στο Κλίβελαντ, στο Σιάτλ και στο Φρέσνο. Διαδηλώσεις όπως αυτές που έγιναν καθιερώθηκαν από το 1996, όταν στις 22 Οκτωβρίου προς τιμήν της Εθνικής ημέρας διαμαρτυρίας για την παύση της αστυνομικής βίας, της καταστολής και της ποινικοποίησης μιας γενιάς, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά της βίας που υφίστανται κυρίως Αφροαμερικανοί και Ισπανόφωνοι. Στο Σιάτλ διαδηλωτές έκαψαν σημαίες, με αποτέλεσμα η αστυνομία να επέμβει για να καταστήλει τις συγκρούσεις αυτές. Να σημειώσουμε ότι περίπου 70 άτομα συμμετείχαν σε αυτήν την διαμαρτυρία. Περίπου 70 άτομα, ίσως και παραπάνω, στο Λος Άντζελες και πόσοι ακόμα βέβαια στις υπόλοιπες πόλεις. Μην μας κάνει εντύπωση ο αριθμός, γιατί εμείς όταν κάνουμε διαδήλωση είμαστε παραπάνω. Αλλά δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο να κάνεις διαδήλωση και μάλιστα εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι μπορεί να σε πυροβολήσουν, μιλάμε για τις ΗΠΑ, ακόμα και αν παραβιάσεις το κόκκινο και δεν σταματήσεις, γιατί μπορεί να θεωρήσουν ότι είσαι τρομοκράτης ή οτιδήποτε άλλο. Μια και βρισκόμαστε στις ΗΠΑ, παρακολουθούμε αυτές τις μέρες, όχι μόνο τις μέρες, εδώ και καιρό, αυτή την ιστορία με τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων, των επισήμων και όλα αυτά. Ανάμεσα στα τηλέφωνα που παρακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι μυστικές υπηρεσίες, δεν ήξερε τίποτα για το έγκλημα αυτό ο Ομπάμα, ήταν και της καγκελαρίου της Γερμανίας, της Άγγελα Μέρκελ. Ακριβώς. Ανέφεραν αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες ότι είναι πιθανό να παρακολουθούσαν το κινητό τηλέφωνο της Μέρκελ. Γερμανικές μυστικές υπηρεσίες. Αμερικανικές. Αμερικανικές ήταν, ναι, το ανακοίνωσε η Γερμανία. Το ανακοίνωσε ακριβώς σύμφωνα με πληροφορίες της γερμανικής κυβέρνησης. Λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Βερολίνο, ο Στέφεν Ζάιμπερ. Από κάτω κρύβεται το τηλέφωνο της, κρατάει, είναι μέσα στο κοινοβούλιο, μέσα στην Bundestag. Και αυτό το τηλέφωνο παρακολουθούσαν οι Αμερικανοί. Ο κύριος Ζάιμπερτ, λοιπόν, κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Βερολίνο, ανέφερε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το κινητό τηλέφωνο της καγκελαρίου Μέρκελ είναι πιθανό να παρακολουθούσαν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, σε τηλεφωνική της επικοινωνία με τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, η καγκελάριος κατέστησε σαφές ότι στο βαθμό που ευσταθούν οι συγκεκριμένες πληροφορίες αποδοκιμάζει απερίφραστα τέτοιου είδους πρακτικές και τις θεωρεί απαράδεκτες. Το Βερολίνο φυσικά ζητά εξηγήσεις για να δουν τι συμβαίνει και αν όντως ισχύει αυτό. Η κυρία Μέρκελ εξέφρασε την προσδοκία ότι οι αμερικανικές αρχές θα ενημερώσουν τη Γερμανία για το εύρος των παρακολουθήσεων και θα απαντήσουν στα ερωτήματα που έχει θέσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εδώ και μερικό καιρό. Το θέμα των παρακολουθήσεων από τις μυστικές υπηρεσίες, είχαμε την ιστορία με τη Μέρκελ, είχε προηγηθεί. Μετά ακολούθησε η ιστορία με τις βρετανικές παρακολουθήσεις Βρετανών επισήμων. Μετά πήγε στους Γάλλους απλούς πολίτες. Θα απασχολήσει λοιπόν το θέμα αυτό την επόμενη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες με τις νέες κατηγορίες. Μία μέρα μετά την ανακοίνωση ότι και το τηλέφωνο της είχαν κοριό
στη σύνδεση του τηλεφώνου της Μέρκελ. Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ πιέζει να το θέμα των παρακολουθήσεων να μπει και στην ατζέντα της επόμενης συνόδου κορυφής. Όπως αναφέρει το BBC, ο δημοσιογράφος του BBC, Gavin Hewitt, λέει ότι μερικοί ηγέτες επιθυμούν να χρησιμοποιηθεί το θέμα αυτό να προηγηθεί το θέμα αυτό στην σύνοδο κορυφής και να ζητηθούν εξηγήσεις από την Ουάσιγκτον. Οι εξηγήσεις που αναμένονται να δοθούν, όπως καταλαβαίνετε, είναι σαν και αυτές που είπε ο πρόεδρος Ομπάμα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Μέρκελ και στον Ολάντ, στις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχαν, ότι είναι κάποια πράγματα που πρέπει να επανεξεταστούν και τα λοιπά. Ούτε συγγνώμη δηλαδή, ούτε τίποτα, αλλά να ξέρετε ότι εμείς μπορούμε να παρακολουθούμε ακόμα και πόσες, να μην πω τώρα κουβέντα, πόσες φορές τραβάτε το καζανάκι. Λοιπόν, ας πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι εξίσου σημαντικό. Έχει γίνει μεγάλο θέμα που εδώ εμείς δεν το έχουμε παρακολουθήσει τα ελληνικά μέσα, εννοώ εδώ. Το θέμα με τα αεροπλάνα, τα μη επανδρομένα αεροπλάνα, τα τηλεκατευθυνόμενα αεροπλάνα που χρησιμοποιούν κυρίως οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί λοιπόν τα χρησιμοποιούν σαν, όχι ακριβώς πληρωμένους δολοφόνους, σαν απλούς δολοφόνους. Αλλά στις επιθέσεις που κάνουν αυτά τα αεροπλάνα, τα λεγόμενα drones ή τα predators, υπάρχουν θύματα από αυτά που συνηθίζουν να λένε παράπλευρες απώλειες. Δηλαδή πάρα πολλοί άμαχοι. Τα περισσότερα θύματα αυτή την εποχή, αυτά είναι τα περίφημα predators, ένας τύπος από αυτά είναι μερικά, γιατί και οι Γερμανοί έχουν βάλει και το δάχτυλό τους μέσα σε αυτή την ιστορία. Ο πρόεδρος του Πακιστάν λοιπόν πήγε, εδώ βλέπουμε τη στιγμή που εξαπολύει και πύραυλο ένα από αυτά τα αεροσκάφη. Ο πρόεδρος του Πακιστάν λοιπόν, Ναουάζ Σαρίφ, συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ομπάμα την Τετάρτη, χτες δηλαδή, και ζήτησε να σταματήσουν οι πτήσεις και οι επιθέσεις από τα drones, από αυτά τα αεροσκάφη, στη συνάντηση που είχε στο Λευκό Οίκο. Ο Ναουάζ Σαρίφ είπε στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι από τις επιθέσεις αυτές υπάρχουν πάρα πολλοί άμαχοι και δημιουργούν πάρα πολλές αντιδράσεις στον πακιστανικό λαό. Η Washington Post μετέδωσε ότι ενώ κορυφαίοι αξιωματούχοι του Πακιστάν αποκηρύσουν το πρόγραμμα των drones, μυστικά το έχουν υιοθετήσει και επί χρόνια τώρα είχαν δώσει απόρριτες πληροφορίες για τους στόχους αυτών των αεροσκαφών. Μάλιστα. Θα παραμείνουμε... Η Διεθνής Αμνηστία έχει αντίδραση γι' αυτό. Ακριβώς. Γι' αυτό το θέμα. Για το ποιος είναι ο ρόλος της Γερμανίας. Επιρρύπτει λοιπόν στη Γερμανία ότι συνέδραμε στη διενέργεια δολοφονικών επιθέσεων των ΗΠΑ με μη επανδρομένα αεροσκάφη στο Πακιστάν. Ωστόσο, είναι δύσκολο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για τις επιθέσεις αμερικανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών με αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζώων σοκάρει. Ποιοι ήταν όμως αυτοί οι άνθρωποι, ανυποψίαστοι άμαχοι, και τι γνώριζαν οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες? Ακόμα και για ανθρώπους που ασχολούνται εδώ και χρόνια με το θέμα, είναι δύσκολο να αξιολογήσουν τα στοιχεία, αναφέρεται στην έκθεση. Ο δικηγόρος και βουλευτής των Πρασίνων, Hans Christian Strebele, δηλώνει πως στο παρελθόν έθεσε παρόμοια ερωτήματα στην κυβέρνηση, ωστόσο οι απαντήσεις που πήρε δεν ήταν ξεκάθαρες. Αυτά είναι από τα θύματα. Και η Διεθνής Αμνηστία ρωτάει, εγώ θα είμαι ο επόμενος? Ακριβώς. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών και θα πάμε τώρα στην Ιεμένη. Τώρα, γιατί θα πάμε στην Ιεμένη? Τι έχετε ακούσει τελευταία την Ιεμένη? Έψαξα στο διαδίκτυο να δω στα ελληνικά sites, βάζοντας τη λέξη Ιεμένη, πότε είχαν ασχοληθεί για τελευταία φορά. Και ήταν το καλοκαίρι
του 12. Mm. Λοιπόν, ένα κείμενο που πήρα από, από ένα site το οποίο το θεωρώ αποκαλυπτικό, γράφουν μεγάλες προσωπικότητες, ανάμεσα τους αμερικανικές προσωπικότητες, αλλά και διεθνείς και σπουδαίοι δημοσιογράφοι. Ανάμεσα στις προσωπικότητες είναι και ο γνωστός, πιστεύω, επιστήμονας γλωσσολογίας Αμερικανός, ο Νόαμ Τσόμσκι. Λοιπόν, λέει αυτό το site που λέγεται Information Clearing House, να ξεκαθαρίσουμε το σπίτι μας, εννοώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά. Για τη Συρία, ο Ομπάμα ζήτησε από το Κογκρέσο να ψηφίσει αν θα αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στρατιωτική δράση. Τελικά δεν έγινε ψηφοφορία, μεσολάβησε ο Πούτιν, είναι γνωστή η ιστορία, μην την επαναλαμβάνουμε. Αλλά για την Ιεμένη δεν έχει γίνει καμιά κουβέντα. Και όμως εκεί πέρα υπάρχουν Αμερικανοί στρατιώτες που πολεμούν δίπλα στις κυβερνητικές δυνάμεις για τους αντάρτες. Είναι μια μπερδεμένη ιστορία που θα ασχοληθούμε εκτενέστερα κάποια άλλη στιγμή, αλλά επισημαίνουμε αυτό το θέμα το οποίο έχει να ασχοληθεί η διεθνής κοινή γνώμη από τον Αύγουστο του 2012, ενώ οι μάχες μένονται. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να ασχοληθούμε και με τους ξένους πολέμους που γίνονται και που έχουν μείνει άγνωστοι στο πολύ κοινό. Εδώ είναι μια φάση από μια φωτογραφία από τους αντάρτες, από εκείνες τις φωτογραφίες που ψάρεψα από τον περασμένο χρόνο. Να πάμε σε ένα πιο ευχάριστο θέμα τώρα. Νομίζω ότι σας είχαμε δείξει πριν από λίγο καιρό ένα στο διάλειμμα, και τώρα έχουμε φτάσει κοντά σε αυτό που κάνουμε κάθε τόσο διάλειμμα. Σας είχαμε δείξει ένα βίντεο από την εκδήλωση της Eurovision του 2009, όπου είχαν προσκαλέσει τη χοροδία του Κόκκινου Στρατού, τη γνωστή ως Αλεξάνδροφ, σαν επίσημη προσκαλεσμένη. Ακριβώς. Αυτό φαίνεται τους άρεσε στους Ρώσους και έτσι, Άννα... Λοιπόν, ο ρωσικός στρατός, λοιπόν, η χοροδία του δηλαδή, προετοιμάζεται να εκπροσωπήσει... Ο κόκκινος στρατός, όπως λέγεται. Ακριβώς, προετοιμάζεται να εκπροσωπήσει τη Ρωσία στη Eurovision το 2014 που θα γίνει στην Δανία. Το διάσημο σύνολο πρόσφατο γιόρτασε την επέτειο των 85 χρόνων από τότε που ανέβηκε για πρώτη φορά στην σκηνή, αποτελούμενο από 20 άτομα. Σήμερα το συγκρότημα περιλαμβάνει 168 στρατιωτικούς και αυτοί έχουν πλέον το βλέμμα τους στραμμένο στο διαγωνισμό της Eurovision. Να σημειώσουμε ότι η αισθητική της Eurovision απέχει αρκετά από εκείνη της ομάδας Αλεξανδρόφ. Ο επικεφαλής της όμως, ο κύριος Μάλιεφ, είναι σίγουρος πως αυτό δεν θα σταθεί εμπόδιο για την κατάκτηση της Ευρώπης. Από εκείνη την εμφάνιση της Eurovision, στην Eurovision του 2009, σας είχαμε δείξει ένα κομμάτι. Το τελευταίο κομμάτι που θα δείτε και σήμερα, τα πρώτα είναι γνωστά λαϊκά ρώσικα κομμάτια, αλλά το τελευταίο κομμάτι θα δείτε ότι είναι στην ατμόσφαιρα της Eurovision. Το είχαμε παίξει και εκείνο, αλλά μόνο εκείνο το κομματάκι. Τώρα θα δούμε και λίγα περισσότερα. Καλίνκα, καλίνκα μαγιά. Σαν του ягода, малинка, малинка моя. Thank you.
Βέβαια δεν θα είναι όλοι αυτοί. Όχι, δεν θα είναι, γιατί υπάρχουν κάποιοι όροι οι οποίοι θέτουν περιορισμό στον αριθμό των μουσικών. Έτσι επιλέχθηκαν δύο σύνολα, ένα βασικό και ένα αναπληρωματικό. Και κύριος σολίστας του βασικού συνόλου θα είναι ο Μπορίς Ντιάγκοφ. Μάλιστα. Ας πάμε πάλι λοιπόν στα σοβαρά, αν και νομίζω ότι η Eurovision είναι μια σοβαρή υπόθεση, απασχολεί εξωτερική πολιτική κρατών, γιατί άμα προσέξουμε όταν γίνει την Eurovision, αυτά θα τα πούμε όταν θα γίνουν. Και η ψηφοφορία. Όταν γίνει η ψηφοφορία, ναι. Βλέπουμε ότι οι βαλτικές χώρες στηρίζουν τις βαλτικές, οι σκανδιναβικές στηρίζουν τις σκανδιναβικές υποψηφιότητες και μετά βλέπουμε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος δίνουν τα δωδεκάρια και διάφορα άλλα πράγματα. Η Αλβανία το 10. Ναι, η Αλβανία, ναι. Και τέλος πάντων. Λοιπόν, ας πάμε στην πολιτική, στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, η οποία φαίνεται ότι έχει ενοχλήσει πάρα πολύ τη Σαουδική Αραβία. Αν θυμόσαστε, σε μια προηγούμενη εκπομπή είχαμε πει ότι ο πρίγκιπας Τουρκί Αλ Φαϊζάλ, ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, είχε επισκεφτεί τον Ομπάμα και του είχε ζητήσει να κάνουν επέμβαση στη Συρία. Εδώ βλέπουμε αυτή τη φωτογραφία βρήκα μόνο του Τουρκί Αλ Φαϊζάλ, όταν είχε επισκεφτεί, αριστερά είναι, όταν είχε επισκεφτεί, αριστερά από τον πρόεδρο Μπούς, όταν είχε επισκεφτεί το Λευκό Οίκο επί πρόεδρου Μπούς του W που λένε και υπουργού εξωτερικών της Κοντολίζα Ράις που βλέπουν στη φωτογραφία. Λοιπόν, υπάρχει λέει πίεση, έκανε δηλώσεις ο Τουρκί Αλ Φαϊζάλ, Αλ Σαούντ, πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και των Ισλαμικών Μελετών και πρώην πλέον Γενικός Διευθυντής της Intelligence Directorate της αντικατασκοπίας λέει, της Σαουδικής Αραβίας, υπάρχει λέει η αυξημένη δυσφορία στη δημόσια κοινή γνώμη της Σαουδικής Αραβίας για τις προσπάθειες που έχει κάνει η Αμερικανική κυβέρνηση όχι μόνο εναντίον των Παλαιστινίων αλλά και μη αποδεχόμενη την πρόταση για επίθεση εναντίον του Συριακού καθεστώτος. Σε συνέντευξή του λοιπόν υποστηρίζει ότι είναι γνωστή η αντιπαλότητα της Σαουδικής Αραβίας με τους Σιίτες του Ιράν και εκφράζουν λοιπόν οι Σαουδάραβες μέσω του Τουρκί Αλ Φαϊζάλ Αλ Σαούντ αφιβολίες για το αν οι Ιρανοί είναι πραγματικά πρόθυμοι σε αυτό το πράγμα να συμμορφωθούν δηλαδή με το διεθνές δίκαιο για τα πυρηνικά όπλα. Σε αυτό το σημείο βέβαια συμφωνούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά είναι πρόβλημα οπωσδήποτε εάν ψυχραθούν οι σχέσεις Σαουδικής Αραβίας Ηνωμένων Πολιτειών για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για το πρόγραμμα πώλησης όπλων γιατί η Σαουδική Αραβία είναι από τις πρώτες χώρες που αγοράζει αμερικανικά όπλα και του έχουν δημιουργήσει και ένα περιβάλλον εκεί πέρα δυσφορίας και το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας κάθε άλλο παρά μπορεί να θεωρηθεί δημοκρατικό είναι ιδιαίτερα αυταρχικό θα έλεγα. Υπάρχουν προβλήματα ακόμα και με τις γυναίκες που όλο τους υπόσχονται δικαίωμα ψήφου, δεν τους δίνουν. Είναι ισχύει το καθεστώς της Σαρία του Ισλαμικού νόμου δηλαδή παρόλο που δεν βγαίνουν, δεν κυκλοφορούν πλέον πολλές φορές στο διαδίκτυο και στην κοινή γνώμη και στα άλλα μέσα οι αποφάσεις των δικαστηρίων που λέει κλέφτης, έκλεψε, κόβει χέρι. Οι σχέσεις των Αμερικανών με τη Σαουδική Αραβία είχαν φτάσει στο αποκορύφωμά τους μετά την εισβολή του Σαντάμ Χουσέιν στο γειτονικό Κουβέιτ, το κράτος τράπεζα όπως το αποκαλούσαν κάποιοι. Και τότε ακριβώς στον πρώτο πόλεμο του κόλπου ή μάλλον μετά τον πόλεμο Ιράκ-Ιράν για να σας πάω πιο πίσω
Όταν λοιπόν επιτέθηκε στο Κουβέιτ, επετράπη σε αμερικανικά στρατεύματα να αποβιβαστούν στη Σαουδική Αραβία για να αμυνθούν σε ενδεχόμενη εισβολή από το Ιράκ, πρόφαση βέβαια, και εν πάση περιπτώσει από τότε είχε ανοίξει ο κρουνός της αποστολής αμερικανικών όπλων στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Θέλεις να μιλήσουμε λίγο για μια ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα έκθεση που γίνεται στη Μόσχα? Ναι, για να αλλάξουμε και λίγο την ατμόσφαιρα. Η έκθεση «Θρακιώτικα χρυσά από τη Βουλγαρία, ο μύθος ο Ναβιώνη» λειτουργεί από τις 30 Σεπτεμβρίου στο Κρατικό Ιστορικό Μουσείο της Μόσχας και πρόκειται για μια έκθεση από τους βασιλικούς θησαυρούς των αρχαίων θρακών βασιλέων οι οποίοι έχουν ανακαλυφθεί στη Βουλγαρία. Τα χρυσά στεφάνια, σκεύη, όπλα, η κεραμική και το πλούσιο επεξηγηματικό υλικό αφήνουν ένα βαθύ αποτύπωμα. Η έκθεση, βλέπουμε εδώ και εικόνες, η έκθεση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των Υπουργείων Πολιτισμού της Ρωσίας και της Βουλγαρίας. Όλα τα εκθέματα προέρχονται από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Σόφιας, περιφερειακά μουσεία καθώς και ιδιωτικές συλλογές στη Βουλγαρία. Αναλυτικά βέβαια μπορούν να διαβάσουν για αυτήν την έκθεση στο Zoogle.gr οι αναγνώστες μας και όσοι μας παρακολουθούν. Ανάμεσά τους βρίσκονται αρχαιολογικά ευρήματα και μνημεία του 8ου αιώνα π.Χ., τέτοια όπως ο θησαυρός του Ρόγκοζεν, ο θησαυρός του Παναγκιούριστε, το σερβίτσιο του Απόλλωνα, η θησαυρή του Μπόροβο και της Λετνίτσα. Πολλά από τα 317 αντικείμενα ταξίδεψαν για πρώτη φορά από τη Βουλγαρία στο εξωτερικό. Μαζί με τον κάστοτε βασιλέα της Θράκης έθαβαν ένα θησαυρό, ενώ σε κάθε ταφή επιφανούς τοποθετούνταν πολύτιμα αντικείμενα. Για παράδειγμα, ο χρυσός από τον θησαυρό του Παναγκιούριστε ήταν αρκετός ώστε να μισθωθεί ένα στράτευμα 500 ανδρών. Παρόλο που την εποχή εκείνη οι Κέλτες βρίσκονταν στα σύνορα της Θράκης, ο βασιλιάς δεν έλειωσε το χρυσό, αλλά τον έθαψε, καθώς η ιερή αξία του θησαυρού υπερτερούσε για αυτόν, αφού αποτελούσε τεκμήριο της εξουσίας του. Το 1949 ο θησαυρός ανακαλύφθηκε από τρία αδέλφια, ενώ επεξεργάζονταν πυλό για να φτιάξουν πλήνθους. Να σημειώσουμε ότι στην έκθεση βρίσκονται και 9 χρυσά αντικείμενα, συνολικού βάρους 6 κιλών. Δυστυχώς, πολλοί τάφοι ιερών και βασιλικοί θησαυροί συλλήθηκαν αιώνες πριν τους ανακαλύψουν οι αρχαιολόγοι. Ο Ντενίς Ρουζαβλιόφ, που είδαμε σε αυτήν τη φωτογραφία, είναι υπεύθυνος της Συλλογής Αρχαιοτήτων του Κρατικού Ιστορικού Μουσείου και μιλώντας στη Ρωσία τώρα, επεσήμανε ότι η έκθεση αυτή παρέχει στους Ρώσους επισκέπτες πλήρη εικόνα για τον πολιτισμό των Θρακών, για την αριστοκρατία τους, για τις αντιλήψεις τους, για το πώς πολεμούσαν και πώς πανηγύριζαν. Ο πολιτισμός τους δεν έχει γραφή και αλφάβητο και είναι σημαντικό ότι τα ευρήματα επιβεβαιώνονται από τις απεικονίσεις τους σε χρηστικά αντικείμενα όπως τα σχέδια με πολεμιστές και τις πανοπλίες τους πάνω σε αγγεία και σε διάφορα άλλα που εκτίθενται στην έκθεση. Ο Ιβάν Μαράζοφ, μέλος του Ιδρύματος Θράκη, συνεργάτης του Μουσείου και καθηγητής του Νέου Πανεπιστημίου της Βουλγαρίας, ανέφερε ότι συχνά οι Έλληνες συνάδελφοί μας διαφωνούν και αυτό επειδή υποστηρίζουμε πως οι θησαυροί αποτελούν τεκμήρια του πολιτισμού της Θράκης σχετικά με την ταυτότητά του, ενώ τα αντικείμενα που περιλαμβάνουν είναι ελληνικά. Σημείωσε ότι ναι, είναι ελληνικά, αλλά τα συναντάμε στην Θράκη και στη Σκυθία, ενώ δεν εντοπίζουμε παρόμοια στην Ελλάδα. Αυτές οι αναλογίες ανάμεσα στους πολιτισμούς της Θράκης και της Σκυθίας λειτουργούσαν πάντα ως βάση για τη συνεργασία των αρχαιολόγων από τη Ρωσία και τη Βουλγαρία. Και συνεχίζει λέγοντας ότι κατά τη Σοβιετική εποχή οι επαφές ήταν συχνές, έπειτα εξασθένησαν και τώρα ξαναζωντανεύουν. Τα αντικείμενα που φέραμε πρέπει να ελκύσουν το ενδιαφέρον των Ρώσων συναδέλφων, καθώς έχουμε ένα τεράστιο συγκριτικό πεδίο ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς. Πολλά σκυθικά ευρήματα ανακαλύφθηκαν στη Θράκη, οι οποίοι ζούσαν στην περιοχή της Σκυθίας και η ανταλλαγή δώρων πραγματοποιούνταν κατά το διάστημα του 5ου έως 4ου αιώνα. Είναι πραγματικά εξαιρετικό και ενδιαφέρον. Είπα να το δούμε όλο το κείμενο που είχε δημοσιευτεί στο Ρωσία τώρα, στον ιστότοπο αυτό, τον επίσημο ρωσικό ιστότοπο στα ελληνικά, γιατί ακριβώς αναφέρει αυτή τη φράση
που θέλω να σταματήσουμε κάπου, κάποτε να έχουμε αυτές τις διακρατικές διαμάχες. Ο αρχαίος κόσμος είχε πάρα πολλές μεταλλάξεις. Έτσι ακριβώς η Θράκη υπήρχε εποχή που ανήκε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Υπήρχε αρχαιότερα στην αρχαιότητα. Δεν υπήρχαν σαφή σύνορα που ήταν ο ελληνικός κόσμος της Θράκης και που οι Σκήθες. Εν πάση περιπτώσει, ο αρχαίος πολιτισμός ανήκει σε όλους τους λαούς και πρέπει να είναι σεβαστός από όλους. Δεν με ενδιαφέρει αν αυτό το αντικείμενο το συγκεκριμένο ή αυτά τα αντικείμενα ήταν της βόρειας, της νότιας, ανατολικής Θράκης. Ήταν του πολιτισμού των ανθρώπων. Mm-hmm. Πρέπει να σκεφτούμε κάποτε ότι ο πολιτισμός είναι μια πανανθρώπινη έννοια και, όχι, και δεν έχει κρατική και εθνική υπόσταση. Είμαστε υπερήφανοι γιατί είμαστε Έλληνες, γιατί τυχαία γεννηθήκαμε εδώ. Μπορούσαμε να είχαμε γεννηθεί στο Τζιμπουτί, που αναφέραμε χτες, ας πούμε, μια φτωχή χώρα της Αφρικής. Mm-hmm. Αυτό βέβαια μας κάνει διπλά να είμαστε διπλά υποχρεωμένοι για να φυλάξουμε μια παράδοση, ένα πολιτισμό τον οποίο είμαστε υπερήφανοι, αλλά όχι αποκλειστικά γιατί είναι ελληνικός. Κάποτε ήταν αθηναϊκός, πελοποννησιακός και ήταν διαμοιρασμένος στα τότε εθνικά κρατήδια της Ελλάδας. Όπως στη Γερμανία υπήρχαν τα ποικίλα κρατήδια των Γερμανών. Θέλω να πω με όλο αυτό το επιμύθιο για την έκθεση αυτή ότι πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας ότι ο πολιτισμός είναι πανανθρώπινος και ότι χαίρομαι που υπήρξε ο Ρίχαρντ Στράους που έγραψε το «Thus spake Zarathustra», να πούμε για παράδειγμα ένα από τα πιο γνωστά του έργα, και ας υπήρξε λογοκριτής στη Γερμανία. Άλλο το έργο του καλλιτέχνη και άλλο η προσωπικότητα που μπορεί να είναι αμφιλεγόμενη. Ο πολιτισμός ανήκει παντού και ανήκει και είναι αποτέλεσμα εργασίας ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε. Ας πάμε τώρα, ας γυρίσουμε πάλι στη Μέση Ανατολή για να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Όσοι έχουν επαφές με ανθρώπους που έχουν εργαστεί στις χώρες της Μέσης Ανατολής, στα Εμιράτα του Κόλπου, είτε στη Σαουδική Αραβία, θα ξέρουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι εργάτες εκεί. Αλλά όπως διαβάζω εδώ πέρα, εργασιακός μεσαίωνας στο Κατάρ του Μουντιάλ. Χιλιάδες ανειδίκευτοι εργαζόμενοι από την Ασία απασχολούνται στα εργοτάξια του Κατάρ, που φιλοξενεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2022. Οι ελπίδες τους για μια καλύτερη ζωή διαψεύδονται καθημερινά. Μου είχαν υποσχεθεί δουλειά σε συνεργείο αυτοκινήτων στο Κατάρ, αλλά κατέληξα σε οικοδομή, διαμαρτύρεται ο Μπίνγκε Μπαγιακότη. Σε αναφορά του προς τη Διεθνή Ομοσπονδία Συνδικάτων, ο Γκάσταρμπάιτερ από το Νεπάλ τονίζει μεταξύ άλλων: «Μας ανάγκαζαν να δεχόμαστε κάθε είδους δουλειές. Έχω δουλέψει σε σκαλοσιές ύψους 100 ή 200 μέτρων. Ήταν επικίνδυνο. Αλλά οι επιστάτες αδιαφορούσαν και μας έλεγαν ότι είμαστε ήδη υπεύθυνοι για την ασφάλειά μας». Όπως και πολλοί άλλοι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι από όλη την Ασία, ο Μπαγιακότη που αναφέραμε πήγε από το Νεπάλ με την ελπίδα ότι θα κέρδισε πολλά χρήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά οι ελπίδες του διαψεύστηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Είχα πάρει δάνειο και μάλιστα με υψηλό επιτόκιο για να ταξιδέψω μέχρι το Κατάρ. Αλλά εκεί δεν με πλήρωνα και έτσι δεν κατάφερα να ξεπληρώσω το δάνειο. Χρειάζομαι οπωσδήποτε τα χρήματα για να βοηθήσω την κόρη μου που είναι άρρωστη. Πούλησα ακόμα και το χωράφι μου στο Νεπάλ και τώρα δεν ξέρω πια τι να κάνω. Κυκλώματα εκμετάλλευσης και παραπλάνησης, αναφέρει η έκθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συνδικάτων και υποστηρίζει ότι πολλοί από τους σύγχρονους αυτούς γκάσταρμπάιτερ στο Κατάρ, που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο, υφίστανται εκμετάλλευση που μοιάζει με σύγχρονη σκλαβιά. Οι περισσότεροι προέρχονται από την Ινδία, τον Νεπάλ και τον Μπαγκλαντές και αποφεύγουν να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης για την περιπέτειά τους, επειδή φοβούνται ότι θα τιμωρηθούν ή θα απελαθούν.
Κατατρεγμένοι από τη φτώχεια και τις κοινωνικές ανισότητες της χώρας τους, οι μετανάστες συνήθως αναγκάζονται να πουλήσουν τη γη τους και να δανειστούν χρήματα για να πληρώσουν σε διάφορες μεσάζοντες την απαραίτητη προμήθεια εισιτήριο για το υποτιθέμενο ταξίδι προς την ευημερία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, η προμήθεια κυμαίνεται ανάμεσα σε 3.000 και 10.000 δολάρια. Μου κάνει εντύπωση ότι το κείμενο αυτό που σας διάβασα προέρχεται από την Deutsche Welle. Η Deutsche Welle είναι η φωνή της Γερμανίας. Η Γερμανία όμως έχει πρωτοστατήσει στο Δουβλίνο 2, που έχει δημιουργήσει και στην Ελλάδα συνθήκες αφόρητες για τους μετανάστες, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται προς την Ευρώπη αναζητώντας ένα μέλλον, αυτούς τους ίδιους που πήγανε σε χώρες που θεωρούνται ότι ευημερούν, όπως ευημερούν σε κάποιες χώρες οι αριθμοί, όπως στις χώρες του κόλπου, γιατί μπορεί να ξέρουμε ότι οι εμμύριδες εκεί πέρα έχουν λεφτά, αλλά υπάρχει και ο απλός κόσμος που ζει σε κάποιες άλλες συνθήκες. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες, και χειρότερες φυσικά, ζουν οι μετανάστες, αυτούς που λέμε παράνομους μετανάστες. Αυτές τις μέρες έγινε στην... χτες και σήμερα δηλαδή συνεχίζεται η διάσκεψη του ΝΑΤΟ. Ακριβώς. Για δεύτερη μέρα οι Υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν τα σχέδιά τους για το μέλλον του Αφγανιστάν μετά το 2014. Οι Υπουργοί του ΝΑΤΟ εξετάζουν τις νέες προτεραιότητες για την εκπαίδευση των δυνάμεων ασφαλείας του Αφγανιστάν έπειτα από την αποχώρηση των νατοϊκών δυνάμεων από τη χώρα. Κύριο σημείο των συζητήσεων αποτελεί η συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Αφγανιστάν για την παραμονή κάποιων αμερικανικών στρατευμάτων μετά το 2014. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, οι Αφγανοί πρέπει να αισθάνονται ικανοποίηση για όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Τώρα οι Αφγανοί φύλαρχοι και το Κοινοβούλιο του Αφγανιστάν θα πρέπει να εγκρίνουν αυτήν την συμφωνία και οι διαβουλεύσεις αναμένονται να γίνουν τον επόμενο μήνα. Ήθελα να γελάσω ή μάλλον να καγχάσω στο σημείο που ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ότι το Αφγανιστάν πρέπει να είναι ικανοποιημένο από την επέμβαση των νατοϊκών δυνάμεων. Ναι. Δεν μας αναφέρει τα επιτεύγματα ακριβώς της επέμβασης, της αμερικανόπνευσης επικυβερνήσεως του W. Bush, έτσι, του Προέδρου του προηγούμενου των ΗΠΑ. Θέλω να θυμίσω ότι το καθεστώς του Ταλιμπάν, το οποίο ήταν για τα δικά μας μέτρα, ας πούμε ότι είμαστε ένα ανεξάρτητο δημοκρατικό κράτος, ας πούμε. Για τα δικά μας μέτρα, λοιπόν, ο Ισλαμικός νόμος είναι ένα πάρα πολύ αυστηρό καθεστώς. Είχε απαγορεύσει στις γυναίκες να μορφώνονται. Εν πάση περιπτώσει, μύρια όσα είχε κάνει. Πήγε λοιπόν και έφερε τη δημοκρατία ο Αμερικάνικος στρατός. Έφερε τη δημοκρατία ανάμεσα σε εκείνα που είχαν οι Ταλιμπάν απαγορεύσει, ήταν η καλλιέργεια της παπαρούνας. Εκείνο που επέτρεψαν οι αμερικανικές δυνάμεις κατοχής, που είναι μόνο για ένα μικρό, για μια μικρή περιοχή γύρω από την Καμπούλ, γιατί από εκεί και πέρα δεν τολμούν να πάνε, είναι στην εξουσία των Αφγανών πολέμαρχων, και οι οποίοι έχουν την εξουσία που τους δίνουν τα απεριόριστα χρήματα από την καλλιέργεια της παπαρούνας που τους επετράπει πάλι από τα σωτήρια στρατεύματα του ΝΑΤΟ να την συνεχίσουν και να γίνεται η εξαγωγή και το μεγάλο λαθρεμπόριο των υποπροϊόντων των ναρκωτικών που προέρχονται από την παπαρούνα. Μια και είμαστε στις Βρυξέλλες λοιπόν και είχαμε την σύνοδο αυτή του ΝΑΤΟ, έχουμε και την σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα ασχοληθεί, λένε ότι θα ασχοληθεί, θα εκφράσει παράπονα δηλαδή στους Αμερικανούς, ρε παιδιά, εμάς τώρα, σε τα μας, ας πούμε, θα τα κάνετε αυτά που εμείς είμαστε τα καλά παιδιά και τα υπάκουα, έχουμε και τόσες βάσεις εδώ πέρα δικές σας. Έτσι, μην το ξεχνάμε ότι η Γερμανία, πολύ ανεξάρτητο κράτος και αυτή, έχει αμερικανικές βάσεις, στρατιωτικές βάσεις, αλλήμον.
Η οικονομία κυριαρχεί λοιπόν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αρχίζει σήμερα στις Βρυξέλλες. Οι Ευρωπαίοι εταίροι περιμένουν πρώτα δείγματα γραφής από το μεγάλο συνασπισμό του Βερολίνου. Έχει γίνει πολύ λόγος. Αύριο αρχίζουν και οι επίσημα οι διαπραγματεύσεις για τις υπουργοποιήσεις πια, γιατί είναι συμφωνημένο ότι θα γίνει το Grosse Coalition, που λέμε. Αυτός ο προβληματισμός φάνηκε και σε εκτενή συζήτηση για τη Σύνοδο Κορυφής αλλά και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο με την προληπτική επιτήρηση των κρατικών προϋπολογισμών στην Ευρωζώνη, μια συζήτηση που έγινε την Τετάρτη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Λειτουργεί και εκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει σύνοδο, έχει βουλευτές, σε δουλειά να βρίσκονται. Ποιος τους ακούει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι το κυρίως όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, Χανς Σβόμποντα, εξέφρασε την αντίθεσή του σε αυτό που αποκαλείται τιμωρητική πολιτική του Βερολίνου και άφησε να εννοηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο ότι η συμμετοχή των σοσιαλιστών στη νέα γερμανική κυβέρνηση θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα. Άμα τα αλλάξει, θα έρθω με κρίκο. Με κρίκο, έτσι. Θεωρούμε άδικο να τιμωρούνται ολόκληρες περιφέρειες στην Ευρώπη μόνο και μόνο γιατί δεν συμμορφώνονται με τα σχέδια της κυρίας Μέρκελ. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τις περιφέρειες αυτές, όχι να τις τιμωρήσουμε. Αυτή την πολιτική πρέπει να ακολουθήσουμε, λέει ο Αυστριακός Ευρωβουλευτής. Απασχόληση, χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ψηφιακή οικονομία και τραπεζική ένωση δεσπόζου στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής. Ο επικεφαλής των Φιλελευθέρων, Γκίφερς Χόφσταντ, υπενθυμίζει, όπως έκαναν και άλλοι ευρωβουλευτές στην ομιλία τους, ότι το μεγάλο στοίχημα της Συνόδου είναι μια απεμπλοκή στις διαπραγματεύσεις για την Τραπεζική Ένωση, την θρυλούμενη αυτή Τραπεζική Ένωση, που θα ωφελήσει βέβαια τις μεγάλες τράπεζες, θα απορροφήσουν τις μικρές. Καλύτερα να είχαμε ένα και μοναδικό σημείο ημερήσιας διάταξης, την Τραπεζική Ένωση, και να συμφωνήσουμε με την πρόταση της Κομισιόν για την Τραπεζική Ένωση, η οποία ήδη υφίσταται, λέει. Γιατί είναι απαραίτητο να υιοθετήσουμε προηγουμένως ένα κείμενο θέσεων, να χάσουμε δηλαδή μερικούς μήνες. Κάθε μέρα που περνάει χωρίς την Τραπεζική Ένωση, χάνουμε την ευκαιρία να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, χάνουμε επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, προειδοποιεί ο Βέλγος πολιτικός. Η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung του Μονάχου υποστηρίζει ότι η νέα γερμανική κυβέρνηση θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη Σύνοδο Κορυφής για να υποβάλει συμβιβαστικό σχέδιο για την Τραπεζική Ένωση, το οποίο θα αποδέχεται το ενιαίο μηχανισμό εκαθάρισης για τις 130 μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρωζώνης, υπό τον όρο ότι πρώτον θα ενεργοποιείται μετά από έγκριση των Εθνικών Κοινοβουλίων και δεύτερον ότι θα υποποθέτει τη συμμετοχή των ιδιοκτητών αλλά και των πιστωτών της υπό εκαθάριση τράπεζας. Θα ξεκαθαρίσουμε δηλαδή με τις τράπεζες. Φυσικά αυτός που τα λέει είναι ο επικεφαλής των φιλελευθέρων, δηλαδή της δεξιάς παράταξης στο κοινοβούλιο. Οι αντιρρήσεις να δούμε που θα φέρουν πάλι οι σοσιαλιστές, οι σοσιαλδημοκράτες, οι Γερμανοί, θα τις δούμε, τις αντιρρήσεις σε εισαγωγικά. Το ζήτημα είναι ότι στη διάγνωση του προβλήματος δεν φαίνεται να υπάρχει συμφωνία, όπως αποδεικνύεται από την περίπτωση της Ισπανίας. Παρά την πρόσφατη κρίση στο πιστωτικό σύστημα της χώρας, ο ευρωβουλευτής του κυβερνώντος Λαϊκού Κόμματος Λουίς Ντεγκράντες Πασκουάλ υποστηρίζει ότι η Ισπανία είναι υπόδειγμα χώρας με τραπεζικό εθνικό σύστημα. Το τραπεζικό σύστημα της χώρας πέρασε από σκληρούς ελέγχους, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητά του ενισχύθηκαν και σήμερα η Ισπανία είναι μια ιστορία επιτυχίας, υποστηρίζει. Το τραπεζικό σύστημα της Ισπανίας είναι σε καλύτερη κατάσταση από άλλες χώρες που δεν το λέμε μόνο εμείς, αλλά και ανεξάρτητοι παρατηρητές. Διαφορετική διάγνωση από τον ευρωβουλευτή του αντιπολιτευόμενου στην Ισπανία Σοσιαλιστικού Κόμματος. Είναι αυτό που λέμε κυβέρνηση αντιπολίτευση, όχι επικοδομητικός διάλογος, έτσι, όπως γίνεται στην Ελλάδα, ας πούμε. Έτσι, είναι άσπρο μαύρο. Παντού. Παντού. Και ήταν αστείο αυτό που είπα για την Ελλάδα. Ο ευρωβουλευτής λοιπόν του αντιπολιτευόμενου στην Ισπανία Σοσιαλιστικού Κόμματος Ενρίκο Γκερέρο Σαλόμ είπε ότι ακούμε διακηρύξεις ότι θα ξεπεράσουμε την κρίση, αλλά η αλήθεια είναι ότι η ανάπτυξη παραμένει στο μηδέν και δεν υπάρχει ούτε ένας δείχτης που να έχει βελτιωθεί σε σχέση με την περίοδο
προ-κρίσης. Φρέσκο χρήμα δεν μπαίνει στην οικονομία, μόνο στο χρηματιστήριο που γίνεται αντικείμενο κερδοσκοπίας. Αυτό το χρήμα λείπει από την πραγματική οικονομία και μπορεί να ανεβαίνει το χρηματιστήριο, αλλά ανεβαίνει και η ανεργία. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Η Ισπανία, για την Ισπανία μιλούσε αυτός. Σας θυμίζει τίποτα για τα εδώ πέρα? Κάποτε οι διακηρύξεις είναι και αντιφωτικές μεταξύ τους. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προβάλλει ως πρώτη προτεραιότητα την ψηφιακή οικονομία, αλλά την ίδια στιγμή μειώνει τα κονδύλια για την ευρωζωνικότητα. Εξαγγέλει ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το οποίο όμως διστάζει να υλοποιήσει. Εδώ πρέπει να ξέρουμε ότι όλοι περιμένουν την ανάπτυξη, και εδώ και στην Ισπανία και στην Ιταλία το ακούσαμε. Για ανάπτυξη ζητούσε ο Πρωθυπουργός Σαμαράς με τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας Λέτα και η κατάσταση είναι, νομίζω Ανέστη, πάρα πολύ καραγκούνα. Αυτός ήταν λοιπόν ο τρελός κόσμος. Με τον Κώστα Μπετινάκη. Και από την Άννα Μορφούλη σας χαιρετάμε. Να έχετε ένα καλό απόγευμα και αύριο θα αποτρελαθούμε.